Σε εξού σήμερα για ένα δοκιμαστικό τη διαδρομή. Όπως την κόβουμε τη φάση, είναι για μία ακόμα φορά. Άρχισαν τα βίντεο που λένε. Μάχη μεταξύ χιλίων δέντρων Βέλους. Τα γυναικόπαιδα φεύγουν. Το Βέλος αντιμετωπίζει κάποια τεχνικά προβλήματα εδώ πέρα από ό,τι βλέπουμε. Έχεις χάσει το ρυθμό. Πάμε ωραία. Πάνω και τουλάχιστον το έξω ανοιχτό. Πάνω βάλω. Την ανομαλία αυτή μόνο από σένα. Αντώνη, είναι η ώρα των δηλώσεων, λέγε. Είμαι τυχερός που δεν τρέχει ο Αντώνογλου mountain bike, γιατί θα σταματούσε το mountain bike αν με περνούσε. Τώρα το λιώθηκε. Και το mountain θα σταματούσες. Ήδη την κούρσα την έχεις παρατήσει από ό,τι μάθαμε. Ναι, φεύγω. Φεύγεις. Φοβερό, έτσι. Και μετά, αυτό εδώ είναι για τον Αντώνογλου, έτσι μια συνέντευξη. Έτσι, για να, επειδή προσπαθώ να τον πείσω να ξεκινήσει το mountain. Για πείτε μας έτσι, κύριε coach του Βέλους. Ήδη προσυμφωνημένα με το που θα υπογράψει το νέο δελτίο, είναι μέσα στους όρους να κάνει και mountain. Α, μάλιστα. Ακούς Αντώνογλου, βασιλιά! Θα σε σκίσω! Ωραία. Παιδιά, έτσι είναι Μιχάλη. Την πρώτη βόλτα θέλω πρόσκληση κι εγώ, κανονίστε. Πρώτη βόλτα με Αντώνογλου. Μαλά, όλη η Θεσσαλονίκη θα είναι, όχι μόνο εσύ. Εγώ δεν κάνω να γράψω πρώτη βόλτα με Αντώνογλου. Ναι, ναι. Του χρόνου θα αυτός ο αγώνας έτσι και έρθει να τρέξει ο Αντώνογλου θα μετονομαστεί σε Αντωνόγλια. Τα Αντωνόγλια. Είναι σαν τα φεστιβάλ, παιδί μου, είναι σαν τις συναυλίες, άμα είσαι μπροστά πληρώνεις πιο πολύ, κάπως έτσι, αν θες να είσαι δίπλα στον Αντώνογλου θα πληρώσεις, ναι, ναι. Ωραία, άντε, επιστροφή.